Το ελληνικό κοινοβούλιο έχει αποφάσισε τα μέτρα την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και τώρα περιμένουμε, θα πάρουμε από τις θεσμούς την έκθεση και θα δούμε πώς αξιολογούν την κατάσταση οι θεσμοί. Ελπίζω ότι σήμερα θα φτάσουμε σε μία λύση. Δεν θα το ολοκληρώσουμε σήμερα, γιατί υπάρχουν και ορισμένα άλλα θέματα να κάνουμε, είναι σαφές αυτά, όμως συνολικά έχουμε προχωρήσει αρκετά και βρισκόμαστε σε αυτά τα οποία είχαμε αποφασίσει και παλαιότερα το Μάιο του προηγούμενου έτους. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε και εις τρόπον ώστε να πληρωθεί και η δεύτερη δόση. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε ίσως να ολοκληρώσουμε και το θέμα της πληρωμής της δόσης, αλλά θα πρέπει την επόμενη εβδομάδα να ολοκληρώσουμε τις τεχνικές εργασίες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κάνει μια ανάλυση που δεν ταυτίζεται ακριβώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση εις τρόπον ώστε να συνεχιστεί η συμμετοχή του ΔΝΤ χωρίς αυτό απαραίτητα να χρειαστεί να κάνει κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς του. Ξέρετε πιθανώς ότι καμιά φορά ξεχνάει κανείς και καμιά φορά και μέλη της κυβερνήσεώς μας το ξεχνούν ότι δεν μπορεί ο Υπουργός των Εξωτερικών να προχωρήσει και να κάνει διαβουλεύσεις πέραν από ό,τι έχει αποφασιστεί να κάνει, διότι θα πρέπει να υπάρχει μια εντολή του Κοινοβουλίου. Και κανείς δεν θέλει να το κάνει αυτό, να προχωρήσει περισσότερο ο Υπουργός των Οικονομικών. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να έχει κανείς σαφή γνώση για το τι πρέπει να κάνουμε και είναι το οποίο μπορούμε να κάνουμε, είναι αυτό το οποίο αποφασίσαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Έχουμε ήδη θέσει σε ισχύ τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και τα μέσο πρόθεσμα θα αποφασιστούν μετά το τέλος του προγράμματος και είπαμε, εξειδικεύσαμε τι θα μπορεί να είναι η επιμήκυνση της διάρκειας, ίσως και ορισμένα μέτρα όσον αφορά τα επιτόκια. Ίσως θα μπορούσαμε να το διασαφηνίσουμε ακόμα περισσότερο στο ένα ή στο άλλο σημείο, αλλά δεν μπορεί να αποφασιστεί αυτό το πράγμα πριν από το τέλος του προγράμματος και χωρίς νέα εντολή. Ολόκληρο το πρωινό συζητήσαμε για το θέμα αυτό. Συζητήσαμε για τα θέματα αυτά και μέσα στο αεροπλάνο και νομίζω ότι έχουμε μεγάλη συμφωνία για το τι πρέπει να κάνουμε και έχουμε τη βασική γραμμή στην ευρωπαϊκή πολιτική και πιστεύω ότι οι απόψεις μας είναι πολύ κοντά και νομίζω ότι ο νέος πρόεδρος με τον νέο πρόεδρο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας. Όσον αφορά την εκτίμηση για τη μελλοντική κατάσταση στην Ελλάδα, αυτό είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει και με το ΔΝΤ. Θα πρέπει να κάνει κανείς να προβλέψει αναπτυξιακά ποσοστά για τα επόμενα 40 χρόνια μέχρι το 2070 και αυτό το πράγμα δεν είναι πάντοτε εύκολο. Το νόημα της όλης της ιστορίας είναι η Ελλάδα να έχει ρυθμούς αύξησης δυνατούς εις τρόπον ώστε να μπορέσει να προχωρήσει. Όμως αυτές είναι σκέψεις οι οποίες είναι σημαντικές για την Ευρωζώνη, αλλά για 3 έως 5 χρόνια μπορούμε κάτι να προβλέψουμε. Νομίζω όμως ότι με καλή θέληση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και έχουμε επενδύσει πολύ καλή θέληση και θα προχωρήσουμε, πιστεύω. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε, λοιπόν, συνεχίζει. Δέχτηκε και κάποια. Ο καθένας έχει οπωσδήποτε να ολοκληρώσει τη θητεία του, το ίδιο και ο κύριος Ντάζελμπλουμ. Στην Ολλανδία υπάρχουν συζητήσεις για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης. Οι συζητήσεις αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί και για το λόγο αυτό δεν μπορώ να σας πω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
Η συνεργασία ήταν πολύ καλή, από ό,τι ξέρετε και θα θυμάστε ότι η ιδέα του Ντάιζελμπλουμ, που ήταν τότε πρόεδρος, καινούργιος υπουργός των οικονομικών, η ιδέα να προταθεί ως πρόεδρος σε εμάς, ήταν πρόταση του Γερμανού, και βρίσκω μια πολύ καλή ιδέα αυτό και συνεχίζω να τη βρίσκω καλή ιδέα. Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με πολύ σφρίγος εργάστηκε ως υπουργός των οικονομικών, και ήταν ένας πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος αυτή την δύσκολη κατάσταση πάντοτε προσπάθησε να ακολουθήσει μια σαφή γραμμή και να μπορέσει να βρίσκει κοινό παρανομαστή στις διαφορετικές γνώμες. Αυτό δεν είναι μια εύκολη αποστολή και νομίζω ότι κατά τη γνώμη όλων των συναδέλφων το πέτυχε πολύ καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και είναι η καθιερωμένη ερώτηση που γίνεται σε κάθε σεζόν.